Διελείψη στα ράφια των γερμανικών σούπερ μάρκετ εξαιτίας του πολέμου άρχισαν να παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες και μάλιστα, Παντελή Βαλασόπουλε, το Υπουργείο ζητά από τους πολίτες να μην αγοράζουν μεγάλες ποσότητες, ειδικά σε σπορέλαια και αλεύρι. Ακριβώς εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία υπάρχουν ελλείψεις στα γερμανικά σούπερ μάρκετ, κυρίως σπορέλαια, αλεύρι, ζυμαρικά, δηλαδή προϊόντα που εξαρτούνται άμεσα από την Ουκρανία. Και άμεσης ανάγκης για τα νοικοκυριά. Και άμεσης ανάγκης, αν φανταστούμε μήνα ότι το σπορέλαιο, η παραγωγή 60% του σπορελαίου είναι από την Ουκρανία, έτσι, και είναι ένα είδος τροφίμου που χρησιμοποιούν πάρα πολύ στη Γερμανία. Εμείς χρησιμοποιούμε πιο πολύ το ελαιόλαδο, έτσι. Και γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Εμπορίου ζητάει από τους πολίτες να μην κάνουν μεγάλες αγορές αυτών των προϊόντων και να δείξουν αλληλεγγύη προς τους υπόλοιπους πολίτες. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται πάλι ελλείψεις. Αυτό είχε συμβεί πριν 2 χρόνια ακριβώς, όταν είχε ξεσπάσει η πανδημία. Και πάλι υπάρχει αυτό το ζήτημα στα γερμανικά σούπερ μάρκετ. Να σου πω επίσης ότι το Υπουργείο Οικονομίας σχεδιάζει πακέτο μέτρων στήριξης για την ενέργεια, για την προστασία των καταναλωτών από τις πολύ υψηλές τιμές στα προϊόντα ενέργειας. Θα είναι ένα πακέτο που θα περιλαμβάνει, λένε, και το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό και τα καύσιμα. Να σου πω ότι ένα μέτρο που ακούγεται ότι θα εφαρμοστεί είναι η μείωση του φόρου κατά 40 cents στη βενζίνη, έτσι ώστε να υπάρχει, να πηγαίνει αυτή τουλάχιστον κάτω από τα 2 ευρώ στην τιμή της στα πρατήρια. Επίσης να σου πω ότι η υπηρεσία, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τέχνοασφάλειας προειδοποιεί τους γερμανούς καταναλωτές να μην χρησιμοποιούν στα κινητά τους και στα λάπτοπ και σε όλα τα κομπιούτερ τους το αντιβάιρους της ρωσικής εταιρείας Kaspersky. Είναι το γνωστό αντιβάιρους που χρησιμοποιούν πάρα πολύ σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τέχνοασφάλειας λέει ότι όσοι έχουν αυτό το ρωσικό προϊόν στα κομπιούτερ και στα κινητά τους είναι δυνατό να πέσουν θύματα κύβερνο επίθεσης hacker ή να παρακολουθούνται από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Τέλος να σου πω ότι από το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνεται ότι θα δίνεται άσυλο και θα εξετάζονται για άσυλο όλα τα αιτήματα Ρώσων που έχουν έρθει στη Γερμανία. Για παράδειγμα, λιποτάκτες του στρατού, δημοσιογράφους αλλά και ακτιβιστές. Θα εξετάζονται αυτά τα αιτήματα για άσυλο. Το Φιλελεύθερο Κόμμα που συμμετέχει στην κυβέρνηση θέλει, όπως λέει, να δίνεται άσυλο σε όσους έχουν λιποτακτήσει ή δεν έχουν πάει να υπηρετήσουν τη θητεία του στο ρωσικό στρατό. Πολλοί από αυτούς που έχουν τη δυνατότητα έχουν ήδη φύγει στο εξωτερικό, όπως και πάρα πολλοί δημοσιογράφοι. Τέλος να σου πω ότι σύμφωνα με γερμανικά μέσα που έχουν έρθει σε επικοινωνία με δικηγόρους στην Ρωσία, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα ίχνος της κυρίας Οβζιανίκοβα, της γνωστής ακτιβίστριας που εμφανίστηκε χθες στο δελτίο του πρώτου κανολιού της ρωσικής τηλεόρασης. Τα ίχνη της αγνοούνται, έχει συλληφθεί και από τότε δεν υπάρχει κανένα νέο της μέχρι στιγμής, όπως λένε αυτοί οι δικηγόροι από τη Ρωσία.